Καλατζής. Ωραία η προσπάθεια του Γιουσκόβια και η πρώτη καλή στιγμή, η ευκαιρία που χάνεται για τον Ολυμπιακό από την κεφαλιά του Πολωνού. Η παλιά του Σκαρτάδου στον Πασιαλή και τώρα η Γιουσκόβιακ. Ο Πολωνός ψάχνει να βρει κάποιον. Ο Γκόνιας, καλή προσπάθειά του. Το shoot out στην αντεπίθεση ο Απόλλωνας. Ωραία η παλιά για τον Μπάρνιακ που δεν είναι σε θέση offside. Σώζει ο Νταμπίζας, πέναλτι. 1-0 με τον Πέτρακ Μπάρνιακ να ανοίγει το σκορ. Κάτι χτύπησε τον Λαχανά που πέφτει στον αγωνιστικό χώρο. Το παιχνίδι συνεχίζεται αλλά διακόπτεται τώρα εκ νέου. Με αφορμή τις έντονες διαμαρτυρίες των οπαδών του Ολυμπιακού, Αστέρης έχει διακόψει 2-3 φορές το παιχνίδι. Μάλλον το έχει διακόψει μία φορά γιατί δεν συνεχίστηκε εκ νέου. Έγιναν κάποιες προσπάθειες να συνεχιστεί ο αγώνας από τότε. Ένα παιχνίδι που επαναλαμβάνω πήγε περίπατο μετά την απόφαση του Αστερή να δείξει πέναλτι σε μια, κατά τη γνώμη μου, επαναλαμβάνω, καθαρή φάση. Είχατε νομίζω την ευκαιρία να διαπιστώσετε κι εσείς τι ακριβώς συνέβη, αφού το Filmnet πρόβαλε 2 και 3 φορές την φάση της ανατροπής, της υποτιθέμενης ανατροπής του Μπάρνιακ από τον Νταμπίζα. Μπαλιά του Γκόνια για τον Σαπάνη, η κεφαλιά out. Από άγχος στην προσπάθειά τους να φτάσουν γρήγορα στην ισοφάρεση. Ο Γιουσκόβιακ, κεφαλιά πάσα. Ο Ίβιτς γκολ, 1-1. Κοιτάξτε ξανά τη φάση, ξεκίνησε από το Σέρβο. Ο Πασιαλής θα βγάλει μια σέντρα για τον Γιουσκόβιακ. Αυτός θα σε μια προσπάθεια να πασάρει για τον Σαπάνη. Προσπάθησε να τον βρει, ο Μίνου έκοψε. Αλλά εκεί που πήγε η μπάλα ήταν ο Ίβιτς, την έστειλε στα δίχτυα εδώ. Στο κόρνερ ο Γκόνιας. Η κεφαλιά του Νταμπίζα, του Σκαρτάδου. Η κεφαλιά του Νταμπίζα τελικά σε κόρνερ ο Μίνου σώζει από τον Ίβιτς. Ένα φάουλ λοιπόν για τον Ολυμπιακό, Γκόνιας. Ίβιτς με κεφαλιά, ο Νταμπίζας γκολ τελικά από τον Ήλια Ίβιτς. Ξανά η φάση, το φάουλ του Τάκη Γκόνια. Ο Ίβιτς προσπάθησε να πιάσει την κεφαλιά, έρθει ο Νταμπίζας. Ο Μίνου με τα πόδια έσωσε, ο Σέρβος όμως μέσα στις φάσεις πάντα δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Ωραία προσπάθεια του Γιουσκόβιακ, πολύ ωραία προσπάθειά του, πέφτει στο έδαφος, πέναλτι. Ίβιτς, γκολ, πολύ καλό χτύπημα. Βελέντζας. Ωραία η αναλλαγή της μπάλας, ο Βελέντζας, πέναλτι. Πέναλτι αυτή τη φορά βεβαίως είναι καθόλου σωστή η απόφαση του Αστερή. Πέναλτι υπέρ του Απόλλωνα που κερδίζει ο Μπάρνιακ. Ο Μπάρνιακ απέναντι από τον Σκαρτάδο. Μειώνει ο Απόλλωνας με τον Μπάρνιακ σε 3-2. Βελέντζας για τον Νικολαίδη, κοντά στην ισοφάριση ο Απόλλωνας, το πετυχαίνει ο Ξάνθης. Την πετυχαίνει ο Ξάνθης, 3-3 στο 65ο λεπτό. Ο Ίβιτς στο 4-1, το 4-3. Έντονες στο μεταξύ διαμαρτυρίες των παικτών του Απόλλωνα που θεωρούν ότι βρισκόταν σε αντικανονική θέση ο Σέρβος. Ξανά η φάση. Κοιτάξτε, ο Αποστόλου γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Ο Ίβιτς κερδίζει την μπάλα από τον τερματοφύλακα του Απόλλωνα, του Αντώνη Μίνου. Με το χέρι λέει ο Αντώνης Μίνου, κοιτάξτε ξανά. Ποιος μπορεί με σιγουριά να βεβαιώσει ότι ο Ίβιτς χρησιμοποίησε το κεφάλι του μόνο ή έβαλε και τα χέρια του? Πάντως, γεγονός είναι πως με τον τρόπο που είδατε, ο Σέρβος πετυχαίνει το 4ο γκολ στο σημερινό παιχνίδι.